Σοκαρισμένα από την εξέλιξη, τα δύο αδέλφια παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή, παρότι στην απολογία τους εμφανίστηκαν μετανιωμένα για το σκηνικό άγριας δύσης στα Πρετόρια. Η εξέλιξη είναι λίγο αργητική σε αυτό το στάδιο. Τελείωσε δηλαδή με την προσωρινή κράτηση και των δύο. Η εκτίμησή μου εμένα ήταν θα μπορούσαν να ήταν κάπως διαφορετικά τα πρόβλημα, τουλάχιστον για τον έναν. Πρόκειται για δύο ανθρώπους με λευκό ποινικό μητρό, δεν είχαν δώσει ποτέ μέχρι τώρα δικαιώματα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε το όλο συμβάν και στο σημείο που εκδηλώθηκε, στο δρόμο δηλαδή, στο δημόσιο δρόμο, εν πάση περιπτώσει, παραπλεύρος μάλλον του δημοσίου δρόμου, και με τον τρόπο που εκδηλώθηκε, η όλη εξέλιξη του συμβάντος έχει ενοχλήσει. Είναι προφανές ότι έχει ενοχλήσει τους δύο, και τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Πρόκειται για τους πρωταγωνιστές της ενέδρας σε βάρος 42χρονου κατοίκου της περιοχής. Τον είχαν εγκλωβίσει σε πρατήριο που είχε σταματήσει να βάλει βενζίνη και άνοιξαν πυρ μπροστά σε εργαζομένους και περαστικούς, στοχεύοντας το 42χρονο και το αυτοκίνητό του. Από τον καταιγισμό πυροβολισμών με Καλάσνικοφ από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Ο 42χρονος κατάφερε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του και να σωθεί, ενώ τα δύο αδέλφια έφυγαν τρέχοντας μέσα από γειτονικό Ελαιώνα. Έγιναν καπνός και δεν εντοπίστηκαν παρά τις έρευνες των αρχών, παρά μόνο όταν περίπου ένα μήνα μετά το περιστατικό αποφάσισαν οι ίδιοι να παραδοθούν, δηλώνοντας μετανιωμένοι για την πράξη τους. Ήταν την πλευρά όπως εμφανίστηκε και αυτό με τα μόνοι τους. Ναι, μεν υπάρχει μια φυγοδικία η οποία λειτουργεί αρνητικά στην προκειμένη περίπτωση και φαίνεται να αποκρούει την επιβολή του περιοριστικού όρου, αλλά από την άλλη την πλευρά όμως πρέπει να λάβεις υπόψη σου και το γεγονός ότι έρχεται αυθόρμητα και σου εμφανίζεται και σου παραδίδεται. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε να εκτιμηθεί. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, εκτιμήθηκε πολύ περισσότερο η φυγοδικία και πολύ λιγότερο η αυθόρμητη εμφάνιση. Παρά το σασμό που φαίνεται να επετεύχθη ανάμεσα στις δύο πλευρές για τα αίτια του καυγά που οδήγησε στην ενέδρα, αλλά και τη συγγνώμη των δύο αδελφών για τον κίνδυνο και την αναστάτωση που προκάλεσε το περιστατικό στην περιοχή, κανένα από τα βήματα που έγιναν όσο παρέμειναν άφαντοι δεν μέτρησε για την ποινική τους μεταχείριση. Εσείς πρέπει να κρατήσετε ότι οι λόγοι οι οποίοι, αν θέλετε, μπορεί να οδήγησαν στην πρόκληση αυτού του συμβάντος, του ποινικά αξιόλογου συμβάντος, με όποια μορφή από άποψη ποινικής δίωξης έχει πάρει. Αυτοί οι λόγοι δεν υφίστανται σήμερα. Αυτό είναι το σημαντικότερο και ότι έχω την βεβαιότητα ότι η κοινωνική ειρήνη έχει αποκατασταθεί. Και αυτό παρότι οι συνηγοροί τους επέμειναν στο γεγονός ότι δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν έχουν κατηγορηθεί για οτιδήποτε άλλο. Ο πέλεκης της δικαιοσύνης ήταν βαρύς, στέλνοντας και τους δύο στη φυλακή.